Παρόν τα μέλη Αθανασίου, Απέργη, Γιατζίδης, Λιγιάννη, Δρακούλης, Καρούμπας, Καζίμ, Κατσέλη, Κονιδάρης, Κούπας, Κουτετέ, Μαζαράκης, Μαμόλης, Μαραβού, Πίσανας, Πάγκαλης, Σουρβίνος, Σταυριανίδης, Τακίρης, Τσουράκης, Χαϊκάνης, Κατατογιάννη. Πριν περάσουμε στην ημερήσια, θα ήθελα να ζητήσω την έγκριση από το σώμα για κάποια έκτακτα θέματα, καταρχήν να εγκρίνουν το έκτακτο και στη συνέχεια βέβαια την ένταξή του στη συζήτηση. Το πρώτο είναι, θα ακολουθήσω τις ημερήσιες διάρκειες στη συζήτηση, το πρώτο είναι παραχώρηση γαλαξία για εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, όχι σε κομματικές δηλώσεις κτλ. Εγκρίνεται το έκτακτο. Γιατί ήρθαν τώρα και δεν είναι στην ημερήσια μας. Συγγνώμη, όχι εννοώ το θέμα. Γίνονται εκδηλώσεις. Είναι το Δήμο αυτό. Ναι, για πολιτικές και ένα στο ξανά. Παρακαλώ τους ηγηθείτες στο σώμα λήψη ακόμα και την παραχώρηση χρήση του γαλαξία για πολιτιστικές εκδηλώσεις από φορείς της πόλης. Εισηγούμε η συγκατασία να γίνεται αποκλειστικά για πολιτικές εκδηλώσεις και δρώνουμε και όχι για κομματικές εκδηλώσεις και μιλίες. Λοιπόν, εγκρίνεται. Αριθμός συζήτησης σύμφωνα με την ημερήσια 9. Δεύτερο έκτακτο, έγκριση και διάθεση πίστοση ποσού 1.306 ευρώ για τη διενέργεια θελοντικής αμανουσίας. Εγκρίνεται το έκτακτο. Αριθμό συζήτησης το 10. Επόμενο έκτακτο, έγκριση διάθεση πίστοση ποσού 45.000 ευρώ, το οποίο θα βαρύνει τον κωδικό 0067330003 προϋπολογισμό έτους 2010 για τα πάνω και την περίσταση της ενδεών. Εγκρίνεται. Αριθμός συζήτησης 11. Πώς θα τρώνε διαγωνισμός, δεν είναι ανάθεση. Έχει βγει ο ανάδοχος
έχει μπει στα πεζοδρόμια για να ξεκινήσει κάτι αλυσίδα που δεν πρέπει να ξεκινήσει με τις εκλογές. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα να ξεκινήσει. Δεν ξέρω για ποιο νόημα το λέτε, για αυτό σας. Κύριε Καϊκάνη, επιτρέψτε και εγώ να προτείνω να συγκριθεί το έκτακτο και οι διαφωνίες της συγκρίσεις σας να συγκριθούν στην συζήτηση που θέλω. Εγώ λέω ότι δεν είναι, δεν έχω πεχάσει και την ώρα. Λοιπόν, εγκρίνεται το έκτακτο όσον αφορά την έγκριση κατασκευής νησίδων αριθμό 13. Λοιπόν, επόμενο είναι πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου εθνική στέγη. Εγκρίνεται το έκτακτο. Εγκρίνεται αριθμός 14. Επόμενο θέμα, τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010. Τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 που αφορά το ΚΑΠΗ σε διαβάζουν την απόφαση του νομικού προσώπου ΚΑΠΗ και τη σχετική σχετική έκθεση αναφορικά με την τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 10 και παρακολουθούν την έρευση. Αριθμός σελίδες 15. Πώς είναι τα έκτακτα, κύριε Πρόεδρε? Τελειώσω. Και υπάρχει και ένα τελευταίο πρωτόκολλο καταστροφής αντικειμένου. Να φέρω. Πρωτόκολλο καταστροφής αντικειμένου ανεξαρτησίας. Με ρυθμό 16. Εγκρίνεται. Λοιπόν, περνάμε στην ημερήσια διάταξη με πρόταξη. Επειδή υπάρχει και παρουσία εδώ φορέων, η Μισαφοράκη είναι σχετική του θέματος 8 που αφορά την ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την 8η Σχολική Επιτροπή. Το λόγο έχει κ. Λίματος για ενημέρωση. Δεν έχω πίσω εισηγητικό εμείς. Δεν ήσταν εισηγητικό. Όχι. Παρακαλούμε όπως εισηγητείτε στο σώμα να ενημερωθεί, συζητήσει και πάρει. Αυτό είναι. Αυτό είναι εισηγητικό. Εγώ θα σας ενημερώσω τώρα. Θα πω, κύριε συνάδελφε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την 8η Σχολική Επιτροπή. Η 8η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από το πρώτο πρόεδρο και από το 8ο διαβολείο. Η σχολική αυτή επιτροπή ήταν πριν μερικούς μήνες, ήταν πρόεδρος ο κύριος Καλογιαννίδης και προταθεί από τον κύριο Φούπα. Άρρωστο ο κύριος Καλογιαννίδης και έγινε αντικατάσταση από τον κύριο Περιμένη. Στους πρώτους μήνες της πρόεδρειας του κύριου Περιμένη πήρα ένα έγγραφο από τους τρεις διευθύντρες των διαβολιών, οι οποίοι μου λέγανε ότι λίγο πολύ δεν μπορούν να συνοδευτούν με τον κύριο Περιμένη, ότι υπάρχουν εκφράσεις όπως «σκάσε βούλος το και εσύ μη μιλάς» και τα λοιπά προς τους διαβολιούς και τα λοιπά. Φώναξα τον κύριο Περιμένη, συζητήσαμε μαζί, του είπα ότι θα γίνει μια σχολική επιτροπή, να πάω και εγώ εκεί ώστε να μπορέσουμε να τα συμβιβάσουμε. Έγινε πράγματι μια σχολική επιτροπή. Ήταν οι γονείς, ήταν η νηπιαγωγή. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο σημείο, ας πούμε, συμβιβασμού ώστε να ξεκινήσει η σχολική επιτροπή. Έφυγα με αυτή την εντύπωση ότι τελικά κάτι θα γίνει. Σε αρχές του Σεπτέμβρη πήρα ένα έγγραφο πάλι από την από τα νηπία, στο πρώτο νηπιαγωγείο, που λέει ότι ο πρόεδρος της 8ης Σχολικής Επιτροπής, ο κ. Περιμένης, επισκεπτόμενος στο πρώτο νηπιαγωγείο, μια εκκλήνηση στην Τρίτη, απευθύνθηκε με έντονο προσβλητικό τρόπο στην προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, κυρία Κόλφη, ενώπιον του προσωπικού του σχολείου. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να επιληθείτε ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Υπήρχε μια καταγγελία από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, νομίζω ότι είχε κάποιος εδώ από το Σύλλογο Οικογένειε και λοιπά του συγκεκριμένου Προέδρου. Υπήρχε μία έγγραφα εδώ πέρα, πού να σας τα διαβάσω, είναι ολόκληρε σελίδε. Υπήρχε ένα έγγραφο, γιατί εγώ είπα, προκάλεσα μόνο του υπηαγωγού να μου δώσουν γραπτά τι γίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, τώρα το διευθυντό τη Διευθυντική Γραμματεία του Προεδρείου, κύριε Μαραγκού, παρακαλώ. Αρνείται να υπογράψει τις
συζήτησή μας με την καθαρίστρια για να αναγκαστήκαν οι γονείς να καθαρίσουν το σχολείο ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Θέλω να σας ενημερώσω ότι οι καθαρίστρες έχουν μερικά σχολεία που είναι μόνιμες καθαρίστρες, μερικά σχολεία έχουν καθαρίστρες με σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ της καθαρίστρας και του προέδρου της σχολικής επιτροπής. Αυτό πηγαίνει, παλιά πήγαινε στο γνώση, τώρα πήγαινε σε κάποιο ίδρυμα, δεν έχουν τα σάρκα καλά. Παρακαλώ πολύ. Η σύμβαση αυτή πηγαίνει στο παλιά πήγαινε στον νόσο, τώρα πηγαίνει σε κάποιο ίδρυμα νεότητος. Γίνεται η σύμβαση, ο καθαρίστρα πληρώνεται από τη σχολική επιτροπή και αυτά τα λεφτά έρχονται κάθε 6 μήνες σε κάποιο λογαριασμό της σχολικής επιτροπής και τα παίρνει η σχολική επιτροπή και έρχεται μια. Λοιπόν, για κάποιους λόγους τους οποίους επικαλείται ο κ. Περιμένης, δεν πέραμε τη σύμβαση με την καθαρίστρα. Προχτές μου πήρε ο προϊστάμενος έξαρτος τη Δευτέρα και μου λέει ότι είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να υπογράψω την καθαρίστρα. Σημειωτώνω ότι με δικιά μου πρωτοβουλία και εντολή η καθαρίστρα πηγαίνει και καθαρίζει το σχολείο. Δεν πάω πίσω του σχολείου να καθαρίζει το σχολείο. Πήρα λοιπόν και ένα έγγραφο το οποίο καταλήγει ότι την 3η στις 14 Σενάρτου στις 12 και 5 ο κ. Περιμένης εισέβαλε παράνομα στον χώρο του σχολείου εν ώρα λειτουργίας ακολουθώντας τον προμηθευτή των καθαριστικών υλικών. Παρεμπόδισε τις νηπιαγωγούς στο παιδαγωγικό του έργο και παρά τις εκκλήσεις τους να αποχωρήσουν, συνέχισε προκλητικά να περιπλανάται στο νηπιαγωγείο, να προσβάλλει και να βρίζει την νηπιαγωγό Κατερίνα Γκόλφη, ενώ συνομιλούσε με τον προϊστάμενό τους. Στις 12 και 4, παρουσία των γονέων και παιδιών, ήρθε ο αστυνομικός του αστυνομικού τμήματος Νέα Μέντες για να πάρει κατάσταση. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα σε τι κατάσταση είναι στη σχολική επιτροπή. Οι γονείς που παρευρέθηκαν το γεγονότο ενημερώθηκαν. Και εδώ υπάρχει και μια απάντηση από τον κύριο Περιμένη. Α, έχουμε και καταγγελίες από τους γονείς εδώ πέρα, δύο σελίδες καταγγελίες. Είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει όλα αυτά τα έργα. Και υπάρχει και μια απάντηση του κύριου Περιμένη, ο οποίος επικαλείται ότι δεν υπογράφει τη σύμβαση της καθαρίστρας, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη ότι θα πάρει τα λεφτά από το κράτος και η σχολική επιτροπή δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση. Εγώ έχω γνώσει τον κύριο Περιμένη και θα είναι εδώ να μπορέσει να σας πει. Λοιπόν, αυτά είναι από την πλευρά μου. Εγώ την πρόταση την οποία κάνω θα σας την αναφέρω μετά. Εδώ είναι οι γονείς, εδώ είναι ο νηπιαγωγός, εδώ είναι ο πρόεδρος των δασκάλων και εδώ είναι και ο κύριος Περιμένης. Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του πρώτου νηπιαγωγείου και μέλος της Σχολικής Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δεχόσαστε και μας δίνετε την ευκαιρία να μας ακούσετε. Ήδη ακούστηκαν από το κύριο Δήμαρχο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αφορούν προσωπικές συμπεριφορές. Θα ήθελα να αποφύγω, επειδή η περίοδος είναι δύσκολη και πιθανότατα δύσκολη για όλους σας, ενώ λόγω των εκλογών. Να πω σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που να δημιουργούν κάποιο κλίμα. Δεν έχουμε πρόθεση εμείς με αυτά που θα πούμε. Ούτε να σταυρώσουμε κανέναν, ούτε να κάνουμε κανένα λόγο. Μας ενδιαφέρει να καταφέρετε, πιθανότατα και ομόφωνα, να πάρετε μια απόφαση που θα οδηγήσει την όποια σχολική επιτροπή ξανά σε λειτουργία. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό συμβαίνει και εδώ και 6 μήνες. Έχουν γίνει προσπάθειες από τον κύριο Δήμαρχο, αλλά βασικός παράγοντας λειτουργίας των σχολείων είναι η σχολική επιτροπή. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα ακόμα και με το θέμα της καθαρίστριας χωρίς την υπογραφή του Προέδρου. Πρέπει να δώσετε μία λύση, γιατί όλοι οι γονείς ρωτάνε, αυτό που ρωτάνε εμάς και σας το μεταφέρω, είναι γιατί δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό το γιατί δεν κάνουν τίποτα δεν αφορά μόνο τη συμπολίτευση, αφορά από όλους τους χώρους. Όσοι είστε γονείς ξέρετε, ακόμα και την μεγαλύτερη σχέση που μπορεί να έχει κανείς με ένα κόμμα και με μια ιδεολογία, όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, αμέσως ξεχνάει χρώματα, κόμματα, αποκόμματα, παρατάξεις και το πρώτο που σκέφτεται είναι τα παιδιά του και πώς θα έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Επίσης, η λειτουργία της σχολικής επιτροπής
θα επαναφέρει την ηρεμία στις διακομούς και παιδαγωγούς, η οποία η ηρεμία των παιδαγωγών να τα ανακλάται πάντα πάνω στα παιδιά μας. Θέλουμε να ηρεμήσουν εκείνες, να είναι ήρεμα τα παιδιά μας, να ηρεμήσουν και εμείς. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εμείς προσπαθούμε, ο Δήμος έστειλε καθαριστικά για τις καθαρίστριες, εμείς μαζέψαμε χρήματα και προσπαθούμε να καλύψουμε γραφική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό επάνω. Θέλω να λάβω την υπόψη σας το εξής. Μένει μέχρι το τέλος του χρόνου, μένει με 2,5 μήνες. Αυτή η σχολική επιτροπή δεν λειτουργεί εδώ και 6 μήνες. Πρέπει να δώσετε μία λύση. Λάβετε υπόψη σας ότι από την πρώτη του χρόνου, γνωρίζετε πολύ καλά, αλλάζει το σύστημα. Για κάποιους ο Καλλικράτης είναι ο καλός Καλλικράτης, για κάποιους θα είναι ο κακός Καλλικράτης. Δεν με νοιάζει εμένα να τοποθετηθώ σε ποια περιοχή. Με νοιάζει όμως ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να λειτουργήσει το επόμενο σύστημα. Άρα μην οδηγήσετε μια ολόκληρη χρονιά τα παιδιά που είναι στα νηπιαγωγεία στο να μην έχουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, δηλαδή στο χαρτόνι και στο μαρκαδόρο. Γιατί και οι μέρες δυστυχώς είναι δύσκολες για όλους μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακαλύπτουμε. Όσον αφορά το θέμα της καθαρίστριας, ο κύριος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής σαφέστατα και θα τοποθετηθεί. Μπορεί αυτό που αιτιάζεται να είναι και νόμιμο. Όμως, πολλές φορές, όπως το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό, το μη νόμιμο μπορεί να είναι ηθικό. Και ηθικό είναι η καθαριότητα των σχολείων, η υγεία των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών που έχουν υπογράψει, σε ποια κατηγορία είναι? Είναι απαταείς, είναι άσχετοι, είναι ανήθικοι, είναι παράνομοι? Θα δεχτώ όμως, παρόλα αυτά, ότι μπορεί να έχει νομιμότητα η αιτίαση. Αφού λοιπόν είναι παράνομο να υπογράψω για την καθαρίστρια, πώς μπορώ και ευαγγελίζω με την νομιμότητα να παρανομώ συνεχώς στη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής? Και σας το αναλύω. Δεν υπάρχει οικονομικός απολογισμός. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος σήμερα να πάρετε σε εσένα στα χέρια σας. Εμείς, στην πρώτη συνάντηση που κάναμε, υπόθηκε ότι θα τον λάβουμε μέχρι την Τρίτη, ήταν η Παρασκευή, πρώτη του μήνα. Δεν τον έχουμε πάρει ποτέ στα χέρια μας. Δεν έχει γίνει απολογισμός. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί πρέπει να γίνουν τα πράγματα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή κανένας μας ακριβώς που βρίσκεται και υπάρχει στη Σχολική Επιτροπή. Δεύτερο θέμα, που δεν είναι επίσης νόμιμο. Δεν κρατούνται πρακτικά στις συζητήσεις. Όλα γίνονται στη Σχολική Επιτροπή στον αέρα. Ρώτησα και ζήτησα. Τι είπε εκείνη την ημέρα που βρέθηκε ο κύριος Δήμαρχος στη Σχολική Επιτροπή? Δεν υπάρχουν πρακτικά. Δεν τηρούνται πρακτικά. Η συνάντησή μας και η σύγκληση έγινε χωρίς να υπάρχει συνεχή διάπλεξη να ξέρουμε τι θα συζητηθεί. Πάντα και αυτό το παραβλέπει κανείς. Είναι ίσως το δεύτερο. Τα δύο επόμενα όμως που ακολουθούν είναι πολύ ουσιαστικά. Πάρα πολύ ουσιαστικά. Ο κύριος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Όβδοης αρνείται τη λήψη αποφάσεων με βάση το πλειοψηφικό σύστημα. Και θα μπορούσε ο καθένας να πει την προσωπική του άποψη για τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Και να βρεθούν πολλοί, να βρεθώ και εγώ από, και να πω ναι, δημιουργεί πρόβλημα αυτό πολλές φορές. Όμως, ακόμα και όταν διαφωνείτε, όταν συνεδριάζετε εδώ μέσα, με πλειοψηφικό σύστημα αποτέλεσε την κατάσταση της αποφάσης σας. Δεν μπορεί να υπάρχει σχολική επιτροπή που να δηλώνει ο πρόεδρος της. Δεν αποδέχομαι τη λήψη αποφάσεων με το πλειοψηφικό σύστημα. Και έρχομαι στο τελευταίο, επίσης πολύ σημαντικό. Στάρχει και μια επιστολή που κοινοποιείται στις 22/9. Τα νηπιαγωγεία ανοίξαν στις 13/9. Ήδη από τις 16 είχαν συσταθεί όλοι οι σύλλογοι των νέων πανεπιστημίων, των τριών νηπιαγωγείων, είχαν πει και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής.
υπάρχει κοινοποίηση. Στο πρώτο νηπιαγωγείο, στο Σύνολο Γονέων, στο έκτο, στο οδηγό, στο Σύνολο Γονέων, αντίστοιχα, στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέα Σμύρνη, στο τοπικό υποκατάστημα Ήλια Ετάμ Καλυθέα, στο τμήμα Κοινωνική Επιθεώρηση Καλυθέα, στη Διεύθυνση Κοινωνική Επιθεώρηση Αθηνών, στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητα και στη Γενική Διεύθυνση Διοικήσεω και τη Διεύθυνση Διοικήσεω κλπ. Κλπ. Η επιστολή που εξηγεί για ποιο λόγο δεν παίρνει την απόφαση ο κύριος πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να υπογράψει την επικεφαλίστρια, υπογράφεται εκ μέρους της 8ης ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νέας Μύρνης. Κύριοι, θα αντέχατε εσείς που αξιότιμο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να στείλει μία επιστολή εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να έχει συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχετε ακούσει τα θέματα? Αυτό νομικά, όσοι εσείς γνωρίζετε νομικά, εγώ δεν είμαι νομικός, δημιουργεί πρόβλημα. Εγώ που ήδη είμαι εκλεγμένος και έχει συμβεί από τις 16 να είμαι της Σχολικής Επιτροπής, φέρνει ένα χαρτί εξ ονόματος μου, χωρίς να έχω λάβει γνώση, χωρίς να έχει γίνει σύγκληση, χωρίς να συμφωνώ, χωρίς να μου έχει δοθεί δυνατότητα να υπογράψω, όπως προβλέπει ο κανονισμός των σχολικών επιτροπών, ως μειοψηφία, ακόμη και αν διαφωνούσα σε αυτό. Και όμως αυτό είναι η σφραγίδα της 8ης Σχολικής Επιτροπής Ελληνική Δημοκρατία, όπου είναι μια σχολική επιτροπή. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά, δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω πάλι όμως να σας πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Σας τιμώ όλους και γι' αυτό βρίσκομαι. Η αντίληψη για τον τρόπο που μπορεί κανείς να κάνει πολιτική είναι δική του απόφαση. Μπορεί ένας δήμαρχος να επαναστατήσει απέναντι στον δήμαρχό του στην Ομαρχία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και να έχει τρεις συνεδεύξεις στα καλύτερα κανάλια. Θα πει και δώσει και τρεις συνεδεύξεις στις κυριακάτικες εφημερίδες. Όμως, εγώ ως μέλος της Σχολικής Επιτροπής, το πολύ πολύ να έχω τύχει να έπαιρνα δικό μου κανάλι για να δημιουργήσω και εγώ με αυτά που σας λέω τώρα. Ας αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ο καθένας με τον τρόπο του πώς πραγματικά μπορεί να κάνει πολιτική επί της ουσίας και πώς. Όχι όμως, και σας παρακαλώ πολύ και με αυτό κλείνω, όχι όμως τις πλάτες των παιδιών μας. Εμείς μάθαμε και αντέχουμε περισσότερα όχι τις πλάτες των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόσφατο Συνόλου Νέων. Πολύ σημαντικά, το ακούσα. Πάντως δεν διαφάνηκε τράκ. Θα έπρεπε να ακούσουμε τον πρόεδρο για να μας εξηγήσει τους λόγους της αλήθειας και της παράνομης αν υπάρχει σε κάποιο άλλο σημείο. Τα προβλήματα της λειτουργίας
Προσπαθήσαμε διακριτικά στη συνεργασία με τον Δήμαρχο να λύσουμε το θέμα. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν στην δυνατό και από τη μεριά μας μέχρι το Σεπτέμβριο με τις άλλες συναδέλφους ενημερώσαμε γραπτό σχεδόν όσα συνέβαιναν. Από το Σεπτέμβριο και μετά δυστυχώς έγινε μια προσπάθεια πέραν των αυτών που ακούσατε και την αρχή από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής να το πρόβλημα να του δοθεί μια χρειά προσωπικής αντιπαλότητας μαζί μου. Όμως ποτέ όσον έχουμε παρευρεθεί στη Σχολική Επιτροπή η συμπεριφορά μου δεν ήταν τέτοια που να δείχνει προσωπική αντιπαλότητα. Απλώς πάντα του μιλούσα επί των θεμάτων που μας απασχολούσαν. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο έχει εμπλακεί σε έναν αγώνα κακόβουλο και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και θέλει να στιγματίσει το πρώτο διαβουλίο, να πει πράγματα για τις εμπειρίες, αποφεύγοντας τις ευθύνες που έχει ως πρόεδρος. Πλέον τώρα είμαι ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής. Η αλήθεια είναι πως είχε εξαντληθεί από τα προβλήματα, δηλαδή ο πρόεδρος ήμουν συνηθισμένη με έναν πρόεδρο που πάντα βοηθούσε. Στα λίγα χρόνια που συμμετέχω, βοηθούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ συναντήσαμε έναν πρόεδρο που όχι μόνο τη βοηθά, αλλά δυσκολεύει και μάλιστα διασύρει και το προσωπικό, δεν χτιέσαι προσωπικά εμένα, αλλά όλο το προσωπικό του πρώτου μυαγωγείου. Και θα ήθελα να ξέρετε πως αυτό το μυαγωγείο, το προσωπικό, έχει την η γνώμη που έχουν οι γονείς, είναι περίπου 200 οικογένειες όσο είμαι εγώ και έχουν μια γνώμη για τους παιδαγωγούς και για το έργο μας. Δεν είναι εγώ, νομίζω, ότι ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να προσάπτει θετικά και αρνητικά και τα εύσημα. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή έχω έρθει μόνο από σεβασμό εσάς όλους και την πρόσκληση που μου κάνατε. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μονέων με έχει καλύψει πλήρως και ο Δήμαρχος με τα όσα έχω αναφέρει γραπτός, γιατί ήταν μια ιδιαίτερα ψυχοφθόρα διαδικασία την οποία δεν μπορούσα με τίποτα ποτέ να φανταστώ ότι θα ζήσω. Νομίζω ότι αν περιμένω λεπτομέρειες μπορεί να σας δώσει ο Δήμαρχος ή όποιον, δεν ξέρω αν χρειάζεστε. Αυτή τη στιγμή εγώ ήθελα να σας πω ότι πάμε πάρα πολύ και προσβλέπω στη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει εκπρόσωπος των Ασκαρών, αν θέλετε, τη συζήτηση τομία. Κύριος Μόσιος, πρόεδρος των δασκάλων Κυνηγιακών Νέας Μέλης. Εμείς γνωρίζουμε το θέμα και θα είμαι λακωνικός, πολύ λακωνικός και με μία πολύ απλή ανακοίνωση στον τύπο, την κοινοποιήσαμε και στο Δήμο. Θέλαμε λόγω της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή να μην οξύνουμε τα πνεύματα. Γι' αυτό και ήταν πολύ λυπή η ανακοίνωση, ζητούσαμε να έχουμε ένα σεβασμό και αξιοπρέπεια στο έργο το οποίο έχουμε να εκτελέσουμε στα σχολεία και στα νοικιαγωγεία. Η παρέμβαση αυτή τη στιγμή, επειδή και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και ο ΓΟΣ έχει ενημερώσει, πιστεύω ότι ενημερωθήκατε, η δικιά μας παρέμβαση είναι εξής. Από εδώ και πέρα, καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχει, πολλοί από εσάς θα υπάρχουν, μεγάλη να υπάρχετε όλοι. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με σχολικές επιτροπές. Δεν έχω καταλάβει, είναι η πρώτη φορά το οποίο δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, σαν θεσμικό όργανο, σαν θεσμικό όργανο που είναι, είναι μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αλλά όμως με ένα διαφορετικό ρόλο. Πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί προβλήματα πάνω στο ρόλο αυτό τον οποίο τους έχει θέσει και τους έχει θεωρήσει η πολιτεία να εκτελέσουν. Εμείς προσπαθήσαμε, ήρθαμε σε επαφή και με τον Δήμαρχο, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε όσο μπορέσουμε τις συναδέλφισσες, αλλά πιστεύω τώρα ότι σε εσάς πέφτει ο λόγος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, πιστεύω ότι κάποια λύση το πρόβλημα, όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά, δόξα στον Θεό, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών επιτελούν σωστά το έργο τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, γιατί θα οξυθούν πιστεύω τα πνεύματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μόσχο. Κύριος Περιμένης, θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι, βεβαίως.
Ναι, δείτε. Μήπως έχετε φέρει μαζί σας τον κανονισμό λειτουργίας, το σχολικό λειτουργό. Αυτές οι γυναίκες δεν μπορούν να
επιστολή, ναι, υπέγραψε ως πρόεδρος σχολικής επιτροπής, εξ ονόματος σχολικής επιτροπής, διότι την εποχή που το έστειλε δεν υπήρχαν οι άλλοι φορείς για να φτιάξουν τα σημαντικά τη διαδρομή σχολική. Οι ερωτήσεις μου είναι ακριβείς. Έχει γίνει και κοινοποίηση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Εάν, βεβαίως, αν δεν σας έχει γίνει κοινοποίηση, έχει γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη διάβασε και ο Δήμαρχος περιλήψη, αλλά έχει γίνει. Όπως όλους τους άλλους φορείς που είπε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικού. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί δεν απαντάνε οι αρμόδιοι φορείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ώστε εγώ να πω ελλειπής ως Πρόεδρος και να προχωρήσουμε στη διαδικασία στο κατωτάτι της κατάστασης. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται με τις καθαρίστριες είναι ότι ακόμα και σήμερα, επειδή μιλάμε για ποσά έτσι απλά, η δεύτερη δόση του μισθού των καθαριστριών πέρσι δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Επομένως, ερχόμαστε σήμερα και λέμε, α, ωραία, να τις προσλάβουμε για να τις πληρώσουμε με ποια χρήματα. Συνεχίζω στο οικονομικό, σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε το τμήμα, ο οποίος μπορώ να πω ότι ήταν δίπλα στη σχολική επιτροπή στο θέμα του οικονομικού τουλάχιστον. Ήταν, δεν μπορούμε να προβούμε σε αγορές έτσι απλά, χωρίς πρώτα να δούμε πώς θα αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις σχολικής επιτροπής προς τις ΔΕΠ. Σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, στο πρώτο, ήταν απλή ότι η ΔΕΗ επί δύο χρόνια να μην πληρώσουμε τις ΔΕΠ. Η θέση του Δημάρχου εκείνη την εποχή ήταν πρώτα να εξασφαλίσουμε τις πληρωμές της ΔΕΠΟ, μετά στις καθαρίστριες και στις ασφαλιστικές τις φορές και κατόπιν στους προμηθευτές. Και αυτό ακολούθησε, το οποίο και στη δική μου αντίληψη παραμένει λίγο. Τώρα, η κλίμακα. Όσον αφορά στη συλλογικότητα των αποφάσεων, αυτό το οποίο είπα είναι ότι για να προστατεύσω τη Σχολική Επιτροπή από δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα έτη και βγάλαν το Ταμείο Μείων, διότι γινόντουσαν αλόγιστες δαπάνες, για να μην πω κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι συμμετοχικό στις αποφάσεις. Και αυτό γιατί. Γιατί όταν θα καταθέσουμε προϋπολογισμό, δηλαδή έχετε ανάγκη στα σχολεία, πολύ όμορφα, ποιες είναι αυτές και πόσο κάνουμε. Διότι δεν μπορεί να πάρει έγκριση μια σχολική επιτροπή για κάτι το οποίο δεν έχει τιμή δίπλα, άντε και αποφασίσαμε να αγοράσουμε υπολογιστές. Τι υπολογιστές, δεν κάνουν κάποια χρήματα αυτοί οι υπολογιστές. Τέλος πάντων. Στο θέμα των καθαριστριών, σας λέω ότι δεν σκοπεύω να παρακμήσω επουδενή. Είναι πρόβλημα του κράτους. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να στείλει καθαρίστες τουλάχιστον σε αυτό το μεσοδιάστημα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον καταρρισμό του σχολείου. Οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο και θέλω να δω ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη του παράνομου και παράνομου ηθική και ανήθικο εκτός των άλλων προς τους εργαζομένους. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δεύτερο. Θέλω να πω ότι εγώ δεν θα το αποκοπούν οι γονείς αυτό. Σε εμάς μετάχθηκε το παντάκι. Μας ζήτησε εμείς να πληρώσουμε τα χαρτιά υγείας. Και διά αυτή την περίπτωση δεν είναι θέμα καθαρίστριας. Όταν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και δεν δίνεται δραχμή για παιδαγωγικό υλικό, δεν ενδιαφέρει εμένα να είναι καθαρίστρια ή όχι. Να κρατήσω το παιδί μου σπίτι του. Ούτε φυσική. Δεν είναι εκεί το ζήτημα της καθαρίστριας μόνο. Η Σχολική Επιτροπή είδα ότι υπήρχε, τη λειτουργούσε.
είπα πρώτα να πληρωθεί η καθαρίστρια, μετά να πληρωθούν οι ΔΕΠΑ και στο τέλος να πληρωθούν οι προμηθευτές. Τώρα για τις καθαρίστριες, δεν ξέρω τώρα πώς το έχει δει ο κ. Περιμένης. Εδώ έχουμε 20 σχολικές επιτροπές, οι οποίες δουλεύουν να πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, υπογράφουν την σύμβαση για τις καθαρίστριες, αυτή πηγαίνει στο Ίδρυμα Νεότητος, εμείς πληρώνουμε τις εισφορές στο ΙΚΑ της καθαρίστριας και το μισθό της από τη σχολική επιτροπή. Και μετά από 6 μήνες, 8 μήνες, δεν ξέρω μετά από πόσο, έρχονται όλα αυτά και κρατούνται σε ένα λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής. Άρα απλώς προκαταβολικά εμείς πληρώνουμε και μαζεμένα τα λεφτά έρχονται. Λοιπόν, δεν θα δευτερολογήσω, απλώς για διευκρίνηση τώρα. Αν υπάρξει κάποια διευθύνση, κύριε. Θα κάνουμε τοποθετήσεις ή θα ψηφίσουμε. Διευθυντικές και τοποθετήσεις. Αν είναι ξέρω, να... Από αυτά που ακούς και αν κάποιος κάτι θέλει να διευκρινίσει, ορισμικούς και κάτι. Λοιπόν, τι το πλαντάσουμε το θέμα. Πέρα από τα διαδικαστικά, τα προβλήματα τα οποία ακούσαμε και υπάρχει ένα πρόβλημα και πλάνε οι διευθυντές, που έρχεται πολύ έντονα. Και κυρίως από τον Δήμαρχο, κάποια στοιχεία ανίκεια συμπεριφορά προς το προσωπικό. Και στους γονείς. Προς όλους. Προς όλους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Άκουσα κάτι τέτοιο. Κύριε Στάδο, θα με συγχωρείτε. Κύριε Στάδο, θα με συγχωρείτε. Εγώ έναν αυτό, δεν είχε του λόγου. Με συγχωρείτε. Ρώτη, για ένα λεπτό. Όχι, μιλάει, ολοκληρώς. Εάν κάνουμε τοποθετήσεις, να κάνουμε μόνοι. Εδώ θα κάνουμε να έχουμε κάτι ουσιαστικό να προσθέσουμε και να διευκολύνουμε ένα αποτέλεσμα. Όχι για να μιλήσουμε για το νοσοκομείο. Νοσοκομείο θέλω να μιλήσω. Ένα λεπτό. Ακούστε, παρακαλώ. Κύριε Χαϊκάρη, ο κύριος Περιμένης δεν είναι δημοτικός σύμβουλος και δεν μπορεί να πάρει το λόγο. Μιλήσατε πριν λίγο για ανίκεια συμπεριφορά. Αυτό άκουσα. Το υιοθετήσατε. Πού το ξέρετε, κύριε. Αυτό μόνο. Εγώ δεν μίλησα. Άγγιση λαγωγός, η οποία... Ο πρώτος... Τι άλλο πρέπει να κάνει. Εδώ είσαι λαγωγός, η οποία μπορεί να συγκεντριστεί αν αυτά που λέω είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να υιοθετεί τον ισχυρισμό του οποιοδήποτε. Συγγνώμη, αν νομίζετε ότι είμαι ή οποιαδήποτε, δεν χρειάζεται να είμαι εδώ. Με καλέσατε, κύριε Κούπα, και εσείς φαντάζομαι ως μέλος, αλλά δεν είμαι ή οποιαδήποτε. Είμαι υπεύθυνη για την εκπαίδευση 50 παιδιών. Οτιδήποτε δεν είχε. Με συγχωρείτε, αλλά προσβολές εμποδιστήκατε επανάληψη από τον πρόεδρο. Δεν θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε δεχθεί από τον πρόεδρο. Κατ' επανάληψη και σας το βεβαιώ. Είμαι εδώ για να το βεβαιώσω. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρο, να διευκρινίσω. Εγώ δεν είπα ότι ο κ. Περιμένης. Εγώ ζήτησα επειδή η μικρή εισήγηση του Δημάρχου αναφερόταν σε μια σειρά αναφορών και σε ανίκια συμπεριφορά. Αν ο κ. Περιμένης νομίζω ότι πρέπει να το κάνει, να πει ναι, εγώ το κάνω. Εγώ παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό το θέμα όλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε την πρόταση που προείπε ο κ. Δήμαρχος, που προανήγγειλε, και από εκεί και πέρα θα το δούμε όσον αφορά την πρόταση. Πριν κάνει την πρόταση ο κ. Δήμαρχος, έχω το δικαίωμα για δύο λεπτά να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ίσως και το πρόσωπο. Θα το πω και το δικαίωμα. Με αφορά το θέμα, διότι ο κ. Περιμένης υποβήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως πρόεδρος σχολικής επιτροπής μετά από δική μας υπόθεση. Δίνετε τον λόγο για δύο λεπτά. Αν είναι για δύο λεπτά, εντάξει, αλλά μην φτάνουμε τώρα να δούμε, κύριε Κούπα. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Είναι προφανές ότι η σχολική κοινότητα, η εκπαιδευτική, απλά το λέω, δεν επιθυμούν να συνεχίσει ο κύριος Περιμένης σχολική επιτροπή. Αυτό είναι το ένα το πράγμα. Το δεύτερο, η ερώτηση να μας διευκρινίσει ο κύριος Περιμένης. Επιθυμεί εκείνο να συνεχίσει, αν επιθυμεί να συνεχίσει, τότε να συνεχίσουμε την κουβέντα και να τοποθετεί ο καθένας μια φάση. Αν και εκείνο δεν επιθυμεί να συνεχίσει, τότε δεν είναι αυτό. Όχι. Κάποιος ένα λεπτό να σα αφήσουμε το Δήμαρχο. Έχει ερωτηθεί ο Δήμαρχο. Ναι, σε αυτό σε
τις δασκάλες, τον πρόεδρο του κ. Μόσιο και τον ερχόμενο του κοινωνικού συμβουλίου. Δεν περάζει, δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δραγκουλή. Είχαμε εδώ να κάνουμε ένα λαϊκό δικαστήριο για να κρίνουμε κάποιον πρόεδρο που το ψηφίσαμε εμείς για να ελέγξει την έλλειψη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε όλους σε αυτούς. Δεύτερο, ακούσατε τον κύριο Περιμένα, δεν ακούσαμε την άλλη πλευρά, που είπε ότι παρέλαβε ένα ταμείο μείων. Μήπως αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε κάποιο προβληματισμό, όσον αφορά το πώς λειτουργούσαν μέχρι τώρα οι σχολικές επιτροπές. Δεν θέλω να λαϊκίσω αυτή τη στιγμή. Είναι ό,τι πρέπει, είμαστε προεκλογικά, ό,τι πρέπει για να πείσω να λέω τα δικά μου. Δεν θέλω να πω τίποτα πέραν αυτού. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι ο κύριος Περιμένης παρέλαβε ένα ελληματικό ταμείο και προσπαθεί να το φέρει στα ίσα του. Εύλογο είναι από εκεί και πέρα να υπάρξουν και τριβές. Εύλογο είναι, κατά τη δική μου αντίληψη πάντα, κάποιος να πει μια κουβέντα παραπάνω και κάποιος δύο παραπάνω. Και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η τριβή, η οποία δεν εξομαλύνεται ή που μπορεί με καλή θέληση, αν θέλουν και οι δύο πλευρές, να εξομαλύνεται. Τρίτο βασικό σημείο, φεύγοντας από αυτό. Πάμε τώρα στην πρόταση για την καθαρίστηση. Εδώ το κράτος ολιγορεί, κυρίες και κύριοι, και το ξέρουμε χρόνια. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι πρόεδροι σχολικών επιτροπών, και όλοι τουλάχιστον οι περισσότεροι, κάνουν αυτή την αβαρία, κλείνουν τα μάτια και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βρουν τη λύση. Ο κύριος Περιμένης και ο κάθε κύριος από εμάς και η κυρία από εμάς έχει το δικαίωμα και αναγνωρίστε τότε να μην θέλει να παρανομήσει, έστω και τυπικά. Πέραν αυτού, εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε παρανόμηση. Σε κανέναν άνθρωπο δεν μπορούμε. Το αν η παρανομία είναι νόμιμη και ηθική ή μη ηθική αλλά νόμιμη, αυτό είναι μια άλλη τάξη ως κουβέντα. Περιλάβετε όμως και την παρανομία που σας ανέφερα. Το πρόβλημα πώς θα το είχα λύσει πολύ απλά. Και εσείς κύριε Δημάρχε θα μπορούσατε να το έχετε λύσει πολύ απλά και ξέρετε τη λύση. Όμως σας βόλευε όλη αυτή η αναχατοσούρα διότι τα πιλάρες στρέφονται πάνω στην παράταξή μας. Προγραμμάτε 150 ανά οκτάμινο εργάτες καθαριότητα. Δεν περίσσαμε μία κομμάτια να τις στείλετε στη συγκεκριμένη. Αυτό σας ζήτησα από την αρχή της συζήτησης. Αυτό σας ζήτησα να μην κάνετε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εγώ θα το δώσω στον κύριο Μόση. Κατόπιν αυτού. Εάν θέλετε να καταδείξετε σήμερα τον πρόεδρο της Επιτροπής, είναι εύκολο να το κάνετε. Σκεφτείτε όμως. Εγώ παρακαλώ. Σκεφτείτε όμως. Ότι ένα πρόσωπο δημόσιο που πάει αφιλοκερδός εις βάρος του χρόνου να αναλάβει κάποιες ευθύνες και να εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί κανείς από εμάς να τον εγκαλεί και να τον πετάει έτσι απλά. Συνεννόηση μπορείτε να κάνετε, κύριε Περιμένη, με τις κυρίες και με τον κύριο και να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια ώστε να λειτουργήσουν όλα ομαλά. Διχογονισμός εδώ μέσα από την Ελλάδα. Αυτό είναι η Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Περιμένη για να μπορέσω να ψηφίσω. Γιατί δεν είναι θέμα νομικό ή ηθικό ή οτιδήποτε, είναι όλα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι οι σχολικές επιτροπές είναι πολύ σοβαρές επιτροπές για να βάζουμε τους φίλους μας. Τι είναι αυτό, να κάνουμε το βίντεο. Πρόλαβα. Να ρωτήσω τον κύριο Περιμένη. Είναι αληθεύουν τα λόγια που μας είπανε
οι κύριοι ότι μιλήσατε, πήγαιναν τα χαλιά στο σπίτι Μωρή, δεν ξέρω τι άλλο έκανες Μωρή, και αυτά που μας είπανε οι κυρίες και οι κύριοι εκεί της Επιτροπής. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρω για να μπορώ να πιστεύω, λοιπόν, έκτρο. Στην αναφορά των κέντρων εργαζομένων και των αγωνιών. Να σε απαντήσω προορισμικά με ποιους περιμένεις την ερώτηση της κυρίας Κατσέλη. Πάμε στο συγκεκριμένο μόνο. Και να μας κοιτάξει. Γνώσω ότι των συγγνώμων χωριών και κυδερώνων που βρίσκονται βλέπουμε στην αίθουσα δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ή όχι εάν αυτά έγινε. Αυτό το οποίο έγινε. Υπάρχουν μάρτυρες. Λέτε ψέματα, υπάρχουν μάρτυρες. Ορίστε. Αφήστε το να μιλήσει εδώ. Ακούστε. Παρακαλώ, μην ξαναμιλήσετε απ' έξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένταση στη φωνή μου υπάρχει όχι μόνο τώρα, αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση που νιώθω ότι κάτι δεν γίνεται δίκαιο. Χαρακτηρισμούς όμως δεν δίνω σε καθένα. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στην πρώτη στον κύριο Δημάρχο. Μπορώ να πω κάτι. Ο κύριος είσαι ένας χαρακτήρας. Σαν δάσκαλο θα μπορώ και εγώ. Εγώ δάσκαλα είμαι. 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 Κυρία Δημητριάννη, νομίζω ότι όσο συνεχίζεται η κουβέντα, είναι εις βάρος όλων μας. Εγώ από την πλευρά μου, ειλικρινά, έκανα τα αδύνατα δυνατά για να προστατεύσω και τον κύριο Περιμένη και να προστατεύσω και τη σχολική επιτροπή. Πήγα, χωρίς να έχω την υποχρέωση, αν θέλετε, στη σχολική επιτροπή, προσπάθησα να τα συμβιβάσω, δυστυχώς όμως εδώ τα γεγονότα μας διαψεύουν. Η σχολική επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να καλείται αστυνομικός στο σχολείο μέσα την ώρα της λειτουργίας του σχολείου για να μπορέσει να επιβάλλει την τάξη με σχολική επιτροπή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κακώς προσπαθεί να γίνει θέμα πολιτικό. Και για μένα η πολιτική στα σχολεία είναι απαράδεκτο. Ποτέ. Δεν το είχα αυτό το θέμα αφήσει, ούτε θα το αφήσω όσο θα είμαι υπεύθυνος για τα θέματα παιδείας, γιατί πιστεύω ότι η εκπαίδευση, τα παιδιά μας δεν έχουν χρώματα. Όλοι πρέπει να προσπαθούμε να λειτουργούν τα σχολεία όσο το δυνατόν καλύτερα και χωρίς τη συμμετοχή των γονέων. Το έχω πει επανειλημμένως. Δεν θέλω ούτε μία δεκάρα να δίνουν οι γονείς για τη λειτουργία των σχολείων. Για όλα αυτά λοιπόν, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Περιμένη για να μην φτάσουμε σε αδιέξοδο, να παραιτηθεί από τη σχολική επιτροπή. Εάν δεν το κάνει, ειλικρινά θα ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να το πάψω. Να το ζητήσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, η πρόταση μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει η σχολική επιτροπή σύμφωνα με τα γεγονότα, θα ζητήσω να απαλλαγεί τον καθηγόντα και ο κ. Περιμένης. Και θα προτείνω μετά μια πρόεδρο σχολική επιτροπή. Μπορεί να μιλήσει για την πρόταση. Ευχαριστώ μετά. Να μην τον εισηγήσω. Παρακαλώ. Υπάρχει αντίληση για την πρόταση. Θα ήθελα να το συζητήσω. Θα ήθελα να το συζητήσω. Εγώ λοιπόν, από όλα αυτά εδώ που άκουσα, συγκρατώ ότι υπάρχει όντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο το αφήσατε σαν υπεύθυνη διοίκηση να φτάσει στο άκρο. Γιατί αυτό έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί αμέσως από την πρώτη στιγμή. Έδωσα μια ευκαιρία προηγουμένως στον κύριο Περιμένη να συμπεριστατωθεί τον εαυτό του. Κάνω παρέφεση, κύριε Κούπα, δεν το είπαμε άλλο. Γιατί αυτός ήταν εδώ, σύγκρισε ο Λίπε, διάφορα κτλ. Όλος είναι μια ευκαιρία να του περασπιστεί και να πει, ξέρω
από εν πάση περιπτώσει που είχε εκπροσδεκτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι από ό,τι φαίνεται οι σχολικές επιτροπές λειτουργούν με την σκέψη και τη θέληση του καθενός εκεί υπευθύνου. Είτε γιατί έχει άποψη, είτε γιατί δεν έχει άποψη και τον κατευθύνουν. Με πάση περιπτώσει κάποια λεφτά υπάρχουν. Από ό,τι ξέρω εγώ όλα τα χρόνια. Στις σχολικές επιτροπές σπανίως έχει εμφανιστεί έλλειμμα. Δεν είδαμε καμία όταν κάνουν την έγκριση των απολογισμών. Που θυμόσαστε ότι έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα σε διάφορες σχολικές, έτσι, όχι σε μία σχολική επιτροπή, σε διάφορες σχολικές επιτροπές, το οποίο μένει εκεί και γυμνάζει. Επομένως, τα χρήματα υπάρχουν. Υπάρχει αυτό το τυπικό πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε από το καθεστώς των καθαριστριών, το οποίο δεν μπόρεσαν να βρουν λύση εδώ και κάποια χρόνια. Τρέχει αυτό το πράγμα και πάλι από πλευράς εδώ, γιατί ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την άμεση λειτουργία και πιστεύω ότι γνωρίζουν όλοι, γι' αυτό ζήτησα και την ευθύνη και καλοσύνη ο κύριος ο οποίος θα έχει εδώ, να θυμηθούμε ποιος είναι και ο ρόλος των σχολικών επιτροπών. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που έγιναν είχαν να κάνουν με το εκπαιδευτικό έργο αυτό καθ' αυτό, αλλά με τον τρόπο λειτουργίας. Με τον τρόπο λειτουργίας όμως, όχι πάλι του διδακτικού έργου, αλλά τη λειτουργία των σχολείων. Έχουμε, δεν έχουμε υλικά, δεν έχουμε πληρώσει τους οργανισμούς και τι να κάνουμε. Εγώ πρώτη φορά θα πω. Λευκό, γιατί δεν έχω πιστεί και από τα δύο μέρη. Λευκό. Η κυρία Καλαβοπούλη. Πρόταση του Δημάρχου.
Κυρία Τσαρμασίου, είναι ακούσα. Κύριος Κορυδάκης. Πρώτα στον κύριο Δημάρχη. Πρώτα στον κύριο Δημάρχη. Κυρία Αυτοκούλη. Ομοίως. Πρώτα στον κύριο Δημάρχη. Κύριος Δρακούλης. Δημάρχη. Πρώτα στον Δημάρχη. Κυρία Κουτετέ, ψηφίζουμε. Κουτετέ. Κυρία Κουτετέ, ορίστε. Πόσο δημιουργήσω. Είναι εδώ. Δεν είναι
Ενίσχυση του κωδικού για να μπορέσουμε να γίνει ισοσχεδισμός.
1.170 για τον σχολιάτρο για 10.000 ευρώ. Λοιπόν, το θέμα αυτά υπάρχουν να τηρήσει μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, το θέμα αυτά ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Αρνητική ψήφος κυρίας Κατσέλη, κυρίου Τσιάπη, κυρίου Χαϊκάλη, κυρίας Επέν. Υπάρχει άλλη αρνητική ψήφος? Όχι. Θέμα 8. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την όδη. Αυτό το είδαμε στην αρχή και προταχθεί. Περνάμε στα έκθετα με αριθμό 9. Είναι παραχώρηση γαλαξία για εκδηλώσεις. Διαβάστε το εισηγητικό. Ο Γαλαξίας θέλω να πάρουν μια απόφαση και προτείνω να μην δίνεται για πολιτικές συγκεντρώσεις, αλλά για πολιτιστικές. Έτσι, για πολιτικές συγκεντρώσεις, μόνο για πολιτιστικές. Ζητάει αύριο μια κοπέλα, τη ζητάει ο Πασόκ, να κάνει μια συνάντηση μέσα εκεί. Να μην τη δίνουμε για πολιτικές συγκεντρώσεις, αλλά μόνο για πολιτιστικές. Πολύ ερώτηση ο κύριος Καϊκάλης και στην εισηγητική. Ερώτηση ο κύριος
καταρχήν δεν έχουμε το εισιτηρικό. Έχουμε ένα πολύ κακό προηγούμενο. Παραμονές εκλογών και την προηγούμενη φορά με τον ίδιο τρόπο. Μας έφεραν εδώ και περάσαμε και εγκρίναμε να μετατραπεί ο δόντρα δεσού σε ειδικές κυκλοφορίες. Και είδατε την τελική του κατάρρευση. Δεν νομίζω ότι δεν πρόκειται αυτές οι δισέτες να γίνουν πριν τις εκλογές. Δεν με απασχολεί αν θα γίνουν πριν τις εκλογές. Δεν με απασχολεί αν θα γίνουν πριν μετά. Δεν είναι εκεί. Το έχουμε για αυτές όλες τις δισέτες που αναφέρετε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι τριγωνάκια στα οποία σήμερα οι κάτοικοι έχουν μετατρέψει σαν πάλι. Καταρχήν δεν είμαστε αντίθετο και είναι φανερό. Άρα αυτό που το κάνει αναλαμβάνει ένα κόστος. Άρα δεν με νοιάζει αν είναι πριν ή μετά τις εκλογές. Είναι καλό το οποίο γίνεται. Εκεί όμως που υπάρχει πρόσφυγα. Είναι σίγουρα στο σχεδιασμό αυτό τον οποίο έχετε κάνει κύριε Δήμαρχε στην Αγία Σπορτιδής και Πατριά που είμαι εκεί. Εκεί δεν είναι καμία νησίδα εκεί η οποία κλείνει αυτό το απαράδεκτο θέαμα το οποίο είχαμε κάνει σαν σπονή κάτω κάτω. Αντίθετα, η αμφιβολία δεν κατάλαβε. Που είπατε, Αγία Σπορτιδής και Αγία Σπορτιδής και κάτω που κατεβαίνει και έρχεται εδώ. Εκεί που θα σου πει από τι είπα. Δεν είναι τρίγωνο. Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Και δεύτερο, το επισημαίνω από την πρόβληση, γι' αυτό δεν πρέπει να παίρνουν για χάρη έτσι. Πρέπει να το έχουν μελετήσει, να έχουν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα. Και δεύτερο, πάνω σε αυτά όλα, από την τουλάχιστον προσέρω, η νομολογία λέει ότι παρεμβάσεις επί οπλοστρωμάτων πρέπει να γίνεται μετά από συγκεκριμένη κυκλοφορία και μελέτη και από εκδήλωση κάποιων αρμοδίων φορέων. Έχουν εξασφαλιστεί αυτά. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι έτσι. Και υπάρχουν κατώψεις για όλα τα σημεία που... Κατώψεις υπάρχουν. Κατώψεις υπάρχουν. Εγκρίσεις, εγκρίσεις. Κατώψεις υπάρχουν. Εγκρίσεις υπάρχουν. Εγκρίσεις υπάρχουν. Εγκρίσεις υπάρχουν. Εγκρίσεις υπάρχουν. Είναι η απόφαση του εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε και κύριε Συνάδελφε είναι το εξή. Θέλω καταρχάς να καταδείξω πραγματικά την αναγκαιότητα αυτής της νησίδος στο κομμάτι εκείνο μεταξύ Τραπεζούν, Τουρπανών και Τυρολόγια. Εκεί που είναι το υπηαγωγείο, το πλέον υπηαγωγείο. Επειδή σημαίνει να είμαι και ο μόνος σύμπνος εκείνη την περιοχή λόγω του φροντιστηρίου, πολλοί γονείς κάτοικοι της περιοχής έρχονταν και μου κάνανε παράπονα ή μου είπαν να μεταφέρω στον Δήμαρχο. Μάλιστα δε, δύο φορές μου δώσανε επιστολή, ελπίζω να την είδε ο κύριος Δήμαρχος, αυτή παρεδόθη πολύ πριν αναλάβει ο κύριος Τουλάκης. Η οποία έλεγε, ας πούμε, το πρόβλημα, ανελίκουν το πρόβλημα. Τι γίνεται. Το θέμα δεκαετίας του κ. Λεωφόπουλα
Θέμα 14 είναι πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 10 για το νομικό πρόσωπο Αθηνική Στέγηνα. Είναι μήπως λεφτά τα οποία χρειάζεται για να επαναλειτουργήσει το τμήμα δημιουργικής απασχόλησης το οποίο καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε το τμήμα δημιουργικής απασχόλησης. Καθυστερεί να αρχίσει, δεν καταργήθηκε. Στην κάθε τα συμπεράσματα έτσι. Παρακολουθήστε το διευκρινίσω. Κύριε Κασίμ, έχετε ένα λεπτό. Κύριε Κασίμ, μπορείτε να διευκρινίσετε την ερώτηση εκείνη του κύριου Βαϊκάλη. Αφού τους ευθύνες από δεν έχει κανένα σύστημα. Για ένα λεπτό, κύριε Δενιγιάννη, προσωπικά.
Καλύτερα να σας πω το εξής. Επειδή η λειτουργία της Εθνικής Στέγης δεν είναι τόσο άσχετη από τη λειτουργία του νομικού προσώπου του Κέντρου Προσφορικής Αγωγής όσον αφορά το προσωπικό, εγώ το καλοκαίρι, κατόπιν της πίεσης που είχαμε με την αύξηση των αιτήσεων, έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσω κάποιες συμβάσεις επιπλέον, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κάποια επιπλέον τμήματα σε κάποιες αίθουσες, τις οποίες ως τώρα είχαμε ως αποθήκες. Και μάλιστα αυτό που διεκδίκησα και προσπάθησα να υλοποιήσω ήταν 12 συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες είχαν ήδη εγκεκριθεί από το ΑΣΕΠ και είχαν κοπεί από την περιφέρεια. Δηλαδή δεν ζητούσα κάτι παράνομο, είχα έγκριση ΑΣΕΠ για αυτές τις συμβάσεις. Μέσα λοιπόν στην όλη διαδικασία προσπάθειας, εξασφαλίστηκε το ναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και έφτασε μέχρι την Τριμελή Επιτροπή, τη Διυπουργική, και κόπηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Κόπηκαν προς το τέλος Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν πήραμε ούτε καν αυτές που μας είχε εγκρίνει ο ΑΣΕΠ. Δεν μπορέσαν να εξασφαλιστούν παραπάνω συμβάσεις. Οι γυμναστές που αναφέρετε είναι με συμβάσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εκεί εξασφάλισε κάποιες συμβάσεις ο ΝΑ, αλλά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που έδωσε κάποιες επιπλέον συμβάσεις στους Δήμους, δεν δίνει παρά μόνο για γυμναστές. Συμφωνώ. Ναι. Άρα εμείς δεν είχαμε τρόπο ούτε να πάρουμε τους γυμναστές από το άλσος να τους βάλουμε για να ανοίξουμε τμήματα, ούτε και το Υπουργείο Οικονομικών μας έδωσε συμβάσεις. Δεν είχαμε τρόπο. Εγώ το θέμα το είχα όλο έτοιμο για να πάρουμε παραπάνω παιδιά. Είχα έτοιμη και την προμήθεια λίγο, δηλαδή ήταν τα πάντα έτοιμα, την αναμόρφωση, τα πάντα, τα οποία μπορώ όποτε θέλετε εκτός συμβουλίου να σας τα δείξω. Λοιπόν, δεν τις πήραμε τις συμβάσεις και αυτό ισχύει και για την Εθνική Στέγη. Έγινε μια διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στους γυμναστές του Άσους. Αναφέρομαι όμως ότι όταν, αφού θα παίρναμε συμβάσεις από το άψο, θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε στα γυμναστήρια για αυτές τις συμβάσεις που τις κάναμε εδώ κατανομή, να το δει προτεραιότητα να πάμε στις εθνικές στέγη και στα περνάμε σε σκοτώρια και εξαρτηθεί με το παραπάνω και το θέμα 14 που υπάρχουν αντίθεση. Για το θέμα 14 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 15, τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτος είναι για το ΚΑΠΗ. Υπάρχουν ερωτήσεις ή υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι, το θέμα 15 ψηφίζεται ομόφωνα. Και θέμα 16 είναι το πρωτόκολλο καταστροφής αντικειμένων ανεφαξίες. Αφορά μια ντουλάπα και ένα κάτω με τους θεώρους. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ψηφίζεται ομόφωνα. Το λέει μέσα η Ακόφη, η απάντηση του Στέφανου.
για να μην γίνουμε λοιπόν σοου, θα μπορούσαμε να το στήσουμε εμείς και να πούμε ότι αν θέλαμε τότε δεν είναι τόσο δυνατή. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς που δεν θέλησαν και παρέστηραν και τους υπολείπους, παρά την θετική από συμμετοχή των τάδε τάδε τάδε, θεωρούμε ότι εμείς έχουμε να τους θέσουμε τα ερωτήματα αυτά και αυτά τα ερωτήματα και ας τα πένει και τους πένει κάθε ψηφοφόρος. Ναι, και ναι. Να το γράψουμε γιατί... Όχι να το γράψουμε, ότι κάνουμε την εκπομπή, δεν έχουμε ότι εμείς θέλαμε να ρωτήσουμε αυτό, αυτό, αυτό και έχουν γίνει αυτά. Γιατί δεν είναι εδώ πέρα να απαντήσει η δημοτική αρχή. Και μετά, αυτό που πέραν από αυτό θα μπορούσε να γίνει μια, να καλέσεις την Πέμπτη, να καλέσεις τους εκπροσώπους των παρατάξεων για να τους πεις ορισμένα πράγματα αυτά που σου προσθέτουν. Για να μην φαίνεται και εντελώς ενδεχομένως κατά την άποψη ενός έμπειρου που έχει ασχοληθεί με αυτά, ότι είναι, πώς το λένε, άπειρο. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Δεν μπορώ να καθαρίσω από κανέναν. Ήταν ιδιαίτερα χιουμοριστικό και διασκεδαστικό. Δεν είμαι δικαστικό σύμβουλο, δικό σύμβουλο. Δεν είμαι δικαστικό σύμβουλο. Συμβούλο, στεναχωριέται. Πώ θα το δικό σα βρεβείτε. Διαφοροποιήθηκα γιατί. Κοίτα, ήταν ενορχιστρωμένο αγόρι μου. Εγώ είμαι ξύπνη γυναίκα, δεν είμαι σαν τα μούτρα του. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Κοίταξε, εγώ το έχω πιο. Και πού να πάω, στον ανόητο που δεν μπορεί να σα συμβουλέψει ούτε εσένα. Εσένα δεν σε έκαψε τώρα, έχεις την εντύπωση. Με συγχωρείς, γιατί δεν σε συμβουλεύει. Και εμένα, άμα μ' είχες πει αυτά, σου μιλάω σαν εγώ γερό. Και άμα μου τα λέει, εγώ θα στα καλύσω. Όλα. Ο κύριος Καλογιαννίδης, γιατί δεν κάνει, δεν έκανε απολογισμό και να σου τα παραδώσει γραπτά, να είσαι κύριος. Όχι, δεν έχεις δει. Δεν σπουδαίνω πάντα σωστά. Πού το παραλάβω, παιδάκι, μπω εδώ μέσα. Δεν πρέπει να μετρήσω τι έχω. Πώς το παραλαμβάνω, αφού πρέπει φεύγοντας να τα αποδώσω. Καλογιαννίδης δεν μπορούσε να βρει αυτά. Στους 5 χρόνια είμαι περιμένει μέσα στα σχολεία. Δεν υπάρχει χρονιά που να μην δώσω απολογισμό και τελευταία μου δεκάρα. Τι λες τώρα. Ήμουν 9 χρόνια στα τεχνικά ηλικία και έφυγα και άφησα 9 εκατομμύρια, δεν ήταν τότε τα ευρώ, 9 εκατομμύρια απόθεμα. Και είχα κάνει έργο εδώ μέσα. Και βιβλιοθήκες και τουαλέτες. Πάσχε, γιατί δεν είχα κάνει. Γεια, σε έκαψε. Δεν είναι. Καλά. Άντε, δεν πειράζει. Έλα, εντάξει, στο καλό, στο καλό. Έλα, κορίτσια. Είμαστε κοντά, είναι ένα κύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχες πόσο γρήγορα τελείωσε. Ναι, τα υπόλοιπα ήταν... Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά, μας καθάρισατε.